Στα πλαίσια μιας έκτακτης κατάστασης είχαμε μια συνεδρίαση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Καθίσαμε μαζί και προσπαθήσαμε να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα και μιλήσαμε ως φίλοι στην Ευρώπη, αλλά πάνω απ' όλα λαμβάνοντας σοβαρά την ιδιάζουσα δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ακούσαμε ότι πρόκειται να υπάρξει ένα δημοψήφισμα. Αυτό το δημοψήφισμα, χωρίς αμφιβολία και από ψυχολογικής πλευράς καθαρά αν θέλετε, αλλάζει το περίγραμμα μέσα στο οποίο κινούμεθα. Είπαμε λοιπόν σήμερα, μέσα σε ιδιαίτερα σαφές πλαίσιο, τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε, πώς θα συνεργαστούμε με την Ελλάδα και τι περιμένουμε από την Ελλάδα να κάνει και πώς να αντιδράσει. Θέλουμε πάρα πολύ καλά να ξέρουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε, αλλά πάνω απ' όλα ποιες δυνατότητες έχουμε για να υλοποιήσουμε το σύνολο των αποφάσεων τις οποίες έχουμε συζητήσει. Γι' αυτό, όπως ακούσατε, θα συζητήσουν οι Υπουργοί Οικονομικών στα πλαίσια του Eurogroup με τον Επίτροπο Όλη Ρεν. Δεύτερον, θέλουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Θέλουμε η Ελλάδα να παραμείνει μέσα στο πλαίσιο και στο χώρο της Ευρωζώνης. Αλλά υπάρξει η μονομερής απόφαση της Ελλάδος και αυτό άλλαξε την κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο λέμε, η έκτη δόση μπορεί να πληρωθεί μόνο εάν η Ελλάδα κυρώσει το σύνολο των αποφάσεων της 27ης Οκτωβρίου και συμπληρωματικά δεν θα υπάρξει καμία αμφιβολία όσον αφορά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, δηλαδή το δημοψήφισμα θα είναι θετικό υπέρ του ευρώ. Η Ελλάδα, και αυτό είναι το πολύ καλό σήμερα το βράδυ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι είναι διατεθειμένος να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και είπαμε ότι θέλουμε μια συνένεση όλων των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδος. Την αναμένουμε, την περιμένουμε. Το Έλληνας Πρωθυπουργός μας είπε, μας διαβεβαίωσε ότι έχει κάθε διάθεση να μιλήσει, να συνομιλήσει και να διαβουλευτεί με όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Εάν υπάρξει δημοψήφισμα, θα πρέπει να είναι μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε θα μπορούσε να γίνει στις 5 Δεκεμβρίου. Φυσικά, επ' αυτού θα πρέπει να αποφανθούν και στην Ελλάδα. Αλλά διασαφηνίσαμε για άλλη μια φορά ότι το δημοψήφισμα, και αυτό είναι κάτι το οποίο το υπογράμμισαν και το απεδέχτησαν και οι Έλληνες εκπρόσωποι, ότι το δημοψήφισμα στην ουσία του θα είναι πάνω απ' όλα και το ερώτημα. Η Ελλάδα θέλει να παραμείνει στην Ευρωζώνη, ναι ή όχι? Σήμερα το βράδυ είμαστε εδώ μπροστά σας διότι αισθανόμαστε δεσμευμένοι προς μια κατεύθυνση και αυτό ήταν το κλίμα όλης της συζητήσεως. Το ευρώ εις το σύνολό του πρέπει να είναι και να παραμείνει σταθερό. Αυτό θα θέλαμε να το υλοποιήσουμε με την Ελλάδα και όχι χωρίς την Ελλάδα, αλλά πάνω απ' όλα θέλουμε το ευρώ ως ένα σταθερό νόμισμα. Αυτό σημαίνει ότι είναι η αρχική μας υποχρέωση, η αρχική μας δέσμευση. Και χαίρομαι ιδιαίτερα ότι οι συζητήσεις έγιναν μέσα σε πνεύμα φιλίας, κατανόησης, αλλά και ιδιαίτερης ιδιάζουσας σοβαρότητας.